εξισλαμισμό της Ελλάδος δεν θα γίνει. Η Ευρώπη να πάνε αυτό στο λαιμό της. Είστε στην διεκτεταγμένη υπηρεσία. Εκλογείτε εντολές. Είναι στην διεκτεταγμένη υπηρεσία εκεί. Ισλαμισμός όχι στην Ελλάδα. Αφού το πάμε έτσι, θα το πάμε και εμείς αλλιώς. Θα κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας. Δεν ενημερωθήκαμε ποτέ για την προοδοκία, την έλευση των λαθρομεταναστών στον τόπο μας από καμιά αρμόδια υπηρεσία και από το συγκεκριμένο Υπουργείο Μετανάστευσης. Δεν είχαν καμιά ενημέρωση, όχι μόνο εμείς, ούτε η αστυνομική διεύθυνση όσο όφιλε, ούτε η περιφέρεια όσο όφιλε. Και πάμε στο διατάφτα, γιατί ακούσαμε και συνεδρίες, δεν ξέρω αν τις ακούσατε, και του αρμόδιου υπουργού ή και στα μέσα ενημέρωσης, για να ενημερώσει τον κόσμο γιατί είμαστε τόσο αντίθετοι και αφιλόξενοι στο Δήμο το δικό μας. Και δεν μπορεί να χαρακτηριζόμαστε σαν Δήμος, σαν κάτοικοι, σαν φορείς, σαν συλλογή, αφιλόξενοι και ανάλγητοι, όταν κανείς δεν μας έχει ενημερώσει επισήμως. Με έγγραφα, ποια είναι αυτά τα άτομα που θα φιλοξενηθούν στον τόπο μας και για πόσο διάστημα. Και αυτό μάλιστα τη στιγμή που καθημερινά ακούμε για μετανάστες που μεταφέρονται από την νησιά στην Ενεδοκόρα, οι οποίοι εκεί έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Να θυμίσω προσφάτως τη φωτιά στη Μόρια, τις μεταξύ τους έρηδες, καθώς ανήκουν σε διαφορετικά κράτη, και τα κρούσματα COVID. Μια εκ των υστέρων προφορική ενημέρωση, η οποία είναι κατόπιν των αντιδράσεών μας, γιατί στην περίπτωση που δεν είχαμε αντιδράσει έντονα, αμφιβάλλω αν θα μας είχαν ενημερώσει, η οποία μάλιστα γίνεται και η μορφή επίπληξης. Δεν μπορεί να συνάδει με ένα ευνοούμενο κράτος προς τους πολίτες του. Έχουμε το δικαίωμα να διαφυλάξουμε την υγεία, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και πρωτίστων των παιδιών μας που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και τα σχολικά συγκροτήματα, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται δίπλα στο ξενοδοχείο του Ευσταθείου που έγινε η κατάσταση των προσφύγων. Επίσης, έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε και κυρίως να αποφασίζουμε για τον τόπο μας εμείς και όχι άλλοι και να προτείνουμε λύσεις. Σεβόμαστε το πρόβλημα των νησιών, σεβόμαστε το πρόβλημα και των λαθρομεταναστών, αλλά ουδέποτε ερωτηθήκαμε και θα μπορούσαμε να βρούμε μια πολύ καλύτερη λύση και όχι μέσα στον αστικό κλειό της πόλης. Γιατί είδατε ότι και η λύθηκη που δόθηκε με αυτό το ξενοδοχείο δεν είναι ούτε για τους λαθρομετανάστες η καλύτερη. Ήδη χθες που ήρθανε να μείνουνε, θέλανε μετά από μισή ώρα να φύγουνε. Με ένα ξενοδοχείο, με ένα κατάλημα που ήταν 15 χρόνια κλειστό. Σήμερα έχουν κατασταθεί εκεί παιδιά, αύριο δεν γνωρίζουμε ποιοι μπορούν να κατασταθούν. Στο συγκεκριμένο σημείο και σε άλλο όπως πληροφορηθήκαμε, έχουν κάνει ενέργειες οι κατατόπου ξενοδόχοι σε εισαγωγικά για να πάρουν μετανάστες στον τόπο μας και ενοικιάστηκε όπως μας είπε για μερικές εβδομάδες ο Υπουργός. Δεν έγινε συγκεκριμένος για πόσες εβδομάδες. 2, 3, 5, 10, 6 μηνές. Ορίστε. Πρέπει όμως, μόλις σε αντιδράσεις μας, να είμαστε κόσμοι. Όσους οφείλουμε. Και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα και επεισόδια. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Δεν θα περάσει έτσι, γιατί αν περάσει αυτό που λένε 39 άτομα αυτή τη στιγμή και είναι να έρθουν άλλα 32, αύριο θα έρθουν 300 και 400. Γιατί αν τους αφήσουμε να είναι τα παιδιά η συγκεκριμένη τομή εδώ, η πληροφορία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο βέβαια γραπτός, ούτε καμιά πληροφορία από το Υπουργείο, το τονίζω, ότι θα έρθουν και άλλοι λαθρομετανάστες εδώ, για κατάσταση. Δεν ερωτηθήκαμε ποτέ, θα σας μιλήσει και ο Περιφερειάρχης με τη σειρά του, αλλά
ας έρθουν να κάνουν πολιτική στο Δήμο το δικό μας. Μα το είπα παντού ότι δεν τηρεί, γιατί 15 χρόνια εκεί ούτε κατσαρίδες δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να ζήσουν ούτε κατσαρίδες. Εμείς δεν θέλουμε όμως να βρίσκονται εδώ. Είμαστε, κάνουμε την κινητοποίηση, την αντίδρασή μας για να μην έχουμε λαθρομετανάστες στον τόπο μας. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Οι απουσίες στο σχολείο έχει δοθεί η εντολή και η ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η απόφαση Δημάρχου που να μην καταγραφούν. Τώρα η απόφαση του κάθε διευθυντού με το έτσι θέλω ότι καταγράφω απουσίες, θα σβηστούν οι απουσίες το τέλος του παιδιά. Το είπαμε, τέρμα, τελείωσε. Αλλά αυτό είναι σε εσάς. Ποιος πήγε τα παιδιά του σχολείο, παιδιά, γιατί τα πήγε. Γιατί τα πήγε τα παιδιά του σχολείο. Σας απειλώ ότι θα βάλω απουσίες, αυτό είναι το πρόβλημα. Για δυο μαϊρές. Και εδώ άλλη φορά κινητοποίηση, στο τόπο μας κινητοποίηση χωρίς να κλείνουν μαγαζιά και δημόσιες υπηρεσίες δεν γίνεται, παιδιά. Είναι ντροπή. Όταν ήρθαμε στη συγκέντρωση στην χθεσινή, ήρθαμε χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα. Η μόνη επαφή που μας έκανε το Υπουργείο, και θέλω να το ξέρετε αυτό, για να οργανώσετε και από εδώ και πέρα τον αγώνα σας, εμείς θα σεβαστούμε και θα είμαστε δίπλα σας, είναι ότι ο σχεδιασμός προέβλεπε το πρώτο γκρουπ των 36 και αμέσως μετά, αυτά είναι από το επίσημο Υπουργείο, το υπόλοιπο το δεύτερο γκρουπ των 32. Σε αυτό θα είχαμε γύρω στους 68, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο 36. Η δέσμευση του Υπουργού απέναντι στο Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα σε μένα μετά και των υπολείπων δομών, όπως είναι ο ΔΟΜ και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται, γιατί δεν είναι ένας φορέας μόνο που διακρίνεται το μεταστατικό, είναι για 15, το πολύ 30 μέρες. Είμαστε δίπλα σας σε έναν αγώνα καθαρών, σε μια προσπάθεια που θα παράγει και πολιτισμό και πίεση μαζί για να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. Να κάνουμε πίσω σε κάτι που δεν είχαμε ενημερωθεί, που είχαμε παντελής έλλειψη πληροφοριών, αν θα έρθουν μετανάστες ή πού θα έρθουν και σε ποιο σημείο θα έρθουν. Έχουν ελέγξει από το Υπουργείο το συγκεκριμένο κατάλληλο να είναι πληρεί τους όρους, αν είναι υγειονομικά κατάλληλο να δεχτεί ανθρώπους μέσα στο συγκεκριμένο κατάλημα που είναι σε τραγική κατάσταση, πάρετε κι εσείς στιγμιότυπα με την κάμερα να δείτε για τι κατάλημα μιλάμε και να βρίσκεται απέναντι 10 μέτρα απέναντι από τις σχολικές μονάδες των καμένων βουρλών. Απαράδεκτες καταστάσεις. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι άλλη πόλη, μεθαύριο, γιατί αυτό γίνεται από ό,τι έμαθα, συζήτησα με συναδέλφους δημάρχους, γίνεται σύστημα σε 30-35 δήμους αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη από ό,τι βλέπετε η αντιδράση των συμπολιτών μας εδώ στα Καμένα Βούρλα. Είναι μια συνέχεια, είναι η δεύτερη μέρα βασικά σε σχέση με την παρουσία των μεταναστών στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Επιμένουν, όπως είδατε και με τη σημερινή συγκέντρωση, να φύγουν από την πόλη τους οι μετανάστες, γιατί για όποιους λόγους βέβαια, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξηγηθούν, το συγκεκριμένο Υπουργείο μας ευνηδίασε και έστειλε, χωρίς να συζητήσει καν ούτε με το Δήμο ούτε με την Περιφέρεια, την εγκατάστασή τους. Εμείς συνιστούμε ψυχραιμία πάνω απ' όλα, να γίνει μια διαχείριση πολιτική πάνω απ' όλα, να μπορέσουμε να συνοηθούμε και με τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να μην είναι ακραίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν οι καταστάσεις ξεφύγουν από τον έλεγχο της διαχείρισης που γίνεται, θα έχουμε προβλήματα.